Είπαμε τώρα στην κινηματογραφική καταδίωξη ληστών που είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε την τρελή πορεία ενός μικρού φορτηγού, στο οποίο επέβαιναν οι τέσσερις δράστες ληστείας, να αναπτύσσει ηλικιώδη ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει την αστυνομία, εμβολίζοντας μάλιστα δύο φορές το περιπολικό. Περιπολικό και μηχανές της αστυνομίας καταδιώκουν αγροτικό στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών το μεσημέρι της Κυριακής. Μέσα στο όχημα βρίσκονται τέσσερις ληστές, με τους δύο μάλιστα να κάθονται γατζωμένοι στην καρότσα. Οι αστυνομικοί τους κάνουν νόημα να σταματήσουν. Ο οδηγός αναπτύσσει ταχύτητα και κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα οχήματα. Το περιπολικό επιχειρεί να τους κλείσει το δρόμο, όμως οι ληστές το εμβολίζουν και συνεχίζουν την πορεία τους. Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί θα καταφέρουν να τους ακινητοποιήσουν στην περιοχή του Ωραιοκάστρου μετά από αρκετά χιλιόμετρα καταδίωξης. Οι τέσσερις ληστές είχαν μπει παράνομα σε οικόπεδο στην περιοχή των Ταγαράδων. Την στιγμή που αφαιρούσαν εργαλεία έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη του που ειδοποίησε τις αρχές.